Πρωτοπόθεση Νίκαιας, γιατρός με περγαμηνές. Εξαιρετικός γιατρός με περγαμηνές. Δεν μασάει τα λόγια του από τους ανθρώπους που στο πρόσωπο το δικό του και το δικό του πρόσωπο θέλουμε να δώσουμε τις ευχαριστίες όλων μας. Πιστεύω και των τηλεθεατών, αλίμονο. Γι' αυτό περνάμε. Κύριε Παπα-Νικολά, πώς διαμορφώνει η κατάσταση? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Υγεία προπαντός, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι ό,τι σας πω είναι σχεδόν κατά 99% αυτά που λένε οι πάνω από 17.000 νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας αυτή τη στιγμή, μόνιμοι, επικουρικοί, ειδικευόμενοι όλων των κατηγοριών. Ναι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα αφήγημα ότι τάχα μου, άλλοι είναι οι γιατροί που δίνουν τη μάχη και δεν λένε αυτά που λένε αυτοί που διαμαρτύρονται, το οποίο είναι ένα τεράστιο ψέμα που το είχαμε ζήσει από την Άνοιξη. Και θα μεταφέρω τις ευχαριστίες σας πρώτα και κύρια στους συναδέρφους οι οποίοι έχουν κολλήσει και νοσούν και νοσηλεύονται δίπλα στους ασθενείς τους και σε όλους τους συναδέρφους που δίνουν τη μάχη πρώτα και κύρια στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στις πτέρυγες νοσηλείας θετικών κρουσμάτων και μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας θετικών κρουσμάτων. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και εμείς προειδοποιούσαμε από τις 20 Οκτωβρίου του 2020 καταρχήν ότι η κατάσταση γινόταν δραματική στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ούτε οι νοσοκομειακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης, ούτε το συλλογικό τους όργανο, δηλαδή η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ούτε κάποιες άλλες φωνές ανθρώπων που δεν είναι στα νοσοκομεία, παράδειγμα των χημικών από το Αριστοτέλειο που εξετάζουν τα λύματα, τα θυμάστε. Ναι. Όλες, ακόμα και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες αυτές οι φωνές δεν εισακούστηκαν από τους αρμόδιους. Έκαναν 15 μέρες να καταλάβουν ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι δραματική. Το αντιλήφθηκαν από τις 5 Νοεμβρίου και μετά. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή τώρα κατεβαίνει, που λέμε σε εισαγωγικά, είναι δραματική η κατάσταση στη Λάρισα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εκτός από ότι είναι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ότι μπορεί σε μερικές μέρες να γίνει κάτι που τα απευχόμεθα όλοι, να γίνει δηλαδή η Θεσσαλονίκη η Αθήνα όσον αφορά το πλήθος περιστατικών που θα χρειάζονται νοσηλεία. Και πάλι θα κάνουν άλλες 15 μέρες οι αρμόδιοι να το αντιληφθούν. Το λέω για παράδειγμα, γιατί όπως έχετε παρακολουθήσει αυτές τις μέρες, κάνουν μέσω εγγράφων που στέλνουν οι υγειονομικές περιφέρειες εκκλήσεις σε υγειονομικούς άλλων περιοχών να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη να βοηθήσουν, αντί για τις προσλήψεις που δεν έχουν γίνει. Και εγώ ρωτάω, αυτό πολύ καλό είναι και πολύ αξιέπαινοι συνάδελφοι οι οποίοι πάνε βεβαίως και τους χαιρετίζουμε. Ναι. Αλλά αν έχουμε και εδώ τις ίδιες τεράστιες ανάγκες, όμοι γέννητο σε λίγες μέρες, τι θα κάνουμε μετά? Θα φέρουμε υγειονομικούς από το Τιμπουκτού επειδή δεν κάναμε προσλήψεις 6 μήνες και δεν ακούσαμε τι λένε νοσοκομειακοί γιατροί ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο? Και επίσης να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, που δεν έχει άμεση σχέση με την κατάσταση στα νοσοκομεία, όπου είναι προφανές ότι δεν έγινε καμία ουσιαστική προετοιμασία το εξάμηνο που μεσολάβησε από την ύφεση του πρώτου κύματος της επιδημίας μέχρι σήμερα και δεν έγιναν ούτε τα στοιχειώδη από αυτά που είχαμε ζητήσει. Μόνο μερικά τρέχουν τώρα ασθμένοντας να τα κάνουν. Παράδειγμα, αυτό που δεν έχουν κάνει όμως και δεν το κάνουν με τίποτα, δεν ξέρω γιατί, είναι το ιερό δισκοπότηρο, είναι ότι θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Λάρισα, ανεφόρον επίταξη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων με την υποχρέωση, προσέξτε, πέρα από το οικονομικό, με την υποχρέωση να νοσηλεύουν περιστατικά της επιδημίας, περιστατικά COVID-19. Εννοείται, γιατί ότι, ότι νοσηλεύουν άλλα περιστατικά και όχι COVID. Αυτό λέω. Είναι απαράδεκτο αυτές τις κρίσιμες ώρες να συνεχίζεται η σκανδαλώδης λιποταξία των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων από τα κρούσματα της επιδημίας για 10ο συνεχόμενο μήνα με τις πλάτες του κράτους και αντί για αυτό να κερδοσκοπούν με το απαράδεκτα ακριβό νοσήλιο 1.700 ευρώ τη μέρα για κρεβάτι μεθ για περιστατικά άλλης νοσηρότητας και με τα νοσήλια για περιστατικά που δεν είναι διασωληνωμένα και που μεταφέρθηκαν σοριδών, όχι διασωληνωμένα περιστατικά για μεθ, περιστατικά άλλης νοσηρότητας κοινής νοσηλείας, που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα τις προηγούμενες μέρες από τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, το Γενικό Λάρισας και το Πανεπιστημιακό Λάρισας, προς το ΙΑΣΟ Λάρισας,
προκειμένου να αδειάσουν κρεβάτια στα δύο νοσοκομεία τα δημόσια, απλά κρεβάτια, για να γίνουν κρεβάτια νοσηλείας COVID. Και αν με επιτρέπετε και τελειώνω, δεν σας απασχολώ πολύ. Για τους ανασφάλιστους να τον ρωτήσω. Ισχύει λίγο, αυτό, ισχύει αυτό, ναι, που εξήγηλε το Υπουργείο Υγείας, γιατρέ, ποιο? Για τους ανασφάλιστους. Μεταφέρονται, ποιο? Γίνεται η διακομιδή σε ιδιωτικές κλινικές. Ναι, υπάρχει πρόβλεψη για τους ανασφάλιστους μετά, ωραία, τη φασαρία που είχε γίνει, θυμάστε. Πριν από μερικές μέρες, αλλά και αυτά τα λεφτά το κράτος τα πληρώνει. Ναι, δεν τα πληρώνει ο κόσμος. Δεν τα πληρώνει από την τσέπη του το ασθενής που πηγαίνει, βέβαια, στη ΜΕΤ. Ούτε τη διαφορά θέσης αν είναι ασφαλισμένος, ούτε τη θέση αν είναι ανασφάλιστος. Τα πληρώνει όμως είτε το ΕΟΠΗ στη μια περίπτωση, είτε το κράτος στη δεύτερη. Κρατικοδία τα χρήματα είναι. Και αν με επιτρέπετε, εγώ έχω εξοργιστεί με την κατάσταση που επικρατεί, με την πρόληψη και την ιχνηλάτηση αυτό το διάστημα. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι λιγάκι διαφορετικό αυτό το lockdown από αυτό της άνοιξης? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τι εννοείτε? Θα σας πω. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι το πρωί 5 με 8 είναι όλοι οι δρόμοι γεμάτοι από αυτοκίνητα, από κόσμο που πηγαίνει στη δουλειά του. Και ό,τι γίνεται πατής με πατώσε στα μέσα μαζικής μεταφοράς από κόσμο που πηγαίνει στη δουλειά του. Σε αντίθεση με την άνοιξη. Αυτό γίνεται γιατί απλούστατα τώρα στην ποινή της 5 εξαγγέλθηκε, μάλλον στις 7 δημοσιεύτηκε, αλλά ίσχυσε από τις 7 Νοεμβρίου εν πάση περιπτώσει. Αναφέρεται σαφώς ότι δεν περιορίζεται η λειτουργία των, προσέξτε, παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Ενώ την άνοιξη υπήρχε πρόβλεψη να περιοριστούν και να παραμείνουν αυτές που είναι για τα βασικά αγαθά. Τώρα είναι για όλα, όχι μόνο για τα βασικά αγαθά. Βεβαίως αυτό από μόνο του θα μπορούσε να μην σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά όμως συνδυάζεται, αν με επιτρέπετε, με μία πρωτοφανή μεγαλοργοδοτική αφαιρεσία υγειονομικής ασυδοσίας. Υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες από ανθρώπους ότι τους υποχρεώνουν να πηγαίνουν στη δουλειά συμπτωματικοί και τους λένε ότι αν λείψεις μια μέρα θα απολυθείς. Ότι βλέπουν το διπλανό τους να είναι συμπτωματικός και δεν μπορούν να προφυλαχτούν. Ότι τους απειλούν να μην κάνουν τεστ, έστω και αν πάνε να το πληρώσουν ιδιωτικά. Ότι ακόμα και αν κάνουν τεστ, τους απειλούν να μην ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές για το αποτέλεσμα του τεστ. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Αυτό, εσείς... προσέξτε τώρα. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλειώδης υποκρισία που είναι για το φαίνεστε, κυριολεκτικά δηλαδή. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος πηγαίνει το πρωί με το λεωφορείο ή το μετρό στη δουλειά του, σαρδέλα, στις 6 το πρωί, πάει σε ένα χώρο εργασίας όπου δεν τηρείται κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας, έχει δίπλα του άνθρωπο που έχει πυρετό και δίχη και δεν πάει σπίτι του για τον εκβιάζουν να μην απολυθεί, και αυτός ο άνθρωπος, όταν είναι σπίτι του σε 9.30 το βράδυ και θέλει να βγει μόνος του, ο ίδιος άνθρωπος, θέλει να βγει μόνος του έξω από το σπίτι χωρίς να είναι μαζί με κανέναν για να πάρει λίγο αέρα, μπορεί να εμφανιστεί ένας αστυνομικός από το πουθενά και να του κόψει 300 ευρώ. Να του κόψει 300 ευρώ. Του ίδιου ανθρώπου. Εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου. Με συγχωρείτε. Το μεγαλύτερο. Και προσέξτε, γιατί άκουσα από χθες ένα προβληματισμό, γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα παρά τα μέτρα. Το έχετε ακούσει, έτσι. Συσκέψεις, κόντρα συσκέψεις με αυτό το ερώτημα. Είναι απλούστατο γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα. Γιατί το εκολαπτήριο της επιδημίας είναι οι χώροι εργασίας, τα εργοστάσια, τα εργοτάξια, οι χώροι εργασίας εργαζόμενων σε υπηρεσίες, τα χωράφια μεγαλοπαραγωγών που στηβάζονται εργάτες γης τώρα που ήταν περίοδος πιο πριν συγκομιδών κλπ. Σε παραπήγματα υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς κανένα υγειονομικό έλεγχο, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που κυκλοφορεί αυτός ο κόσμος. Αυτά είναι τα κολαπτήρια της επιδημίας για εδώ και δύο μήνες. Κύριε Παπα-Νικολάου, για να κλείσουμε, για τα λέτε ωραία, τα λέτε ανάγλυφα. Εκπροσωπεί την ΟΕΝΓΕ. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία των γιατρών της χώρας. Η μεγαλύτερη ομοσπονδία, όντως. Ναι. Έχει εικόνα σε όλη την επικράτεια. Αυτό που λέει για τους εργάτες γης και όλα αυτά, είχε πολύ το δίκιο. Εσείς τι πιστεύετε, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, εσείς τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει? Να γίνει έστω και τώρα, επειδή είδα την κυρία Παπα-Νικολάου που έκανε μια ανάρτηση, καλά έκανε. Ποια είπατε, συγγνώμη, γιατί μίλησα πάνω σας, συγγνώμη. Ποια είπατε? Είδα μια ανάρτηση, αν θυμάμαι καλά, χθες ή προχθές, από την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Η οποία ήθελε να επενέσει και πολύ καλά έκανε
κάποιες νοσηλεύτριες που μετά τις εκκλήσεις των υγειονομικών περιφερειών μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το είδατε. Από την Κρήτη. Την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει άμεσα, αφού η κυβέρνηση δεν το κάνει από μόνη της. Και να την υποχρεώσει να εκδώσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου θα επιστρατεύσει άμεσα όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να νοσηλεύουν και περιστατικά της επιδημίας. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Και να παραμείνει λίγος χώρος στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για περιστατικά λυπής νοσηρότητας, παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν πουθενά αλλού, δεν έχουν να πληρώσουν, δεν έχουν ούτε ιδιωτική ασφάλεια ούτε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτοί οι άνθρωποι θα αυξήσουν δείκτες βαριάς νοσηρότητας και θνητότητας που φαίνεται ότι κάποιους δεν τους απασχολούν, γιατί δεν θα απασχολήσουν αυτοί θα είναι τα δελτία ειδήσεων. Θα είναι από άλλη αιτία. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και δεύτερον, αυτό που έκανε τελευταία στιγμή ο κύριος Κικίλιας με τους αναισθησιολόγους πριν από 10 μέρες, με τους εντατικολόγους, με συγχωρείτε, που είπε να προσλάβουμε επιτέλους αυτό που του λέμε από το Μάρτιο, όλους όσους έχουν κάνει αίτηση για μόνιμη θέση μέχρι το 2020. 300. Πρέπει να. Ναι, δεν είναι 300 όμως, ξέρετε γιατί. Τόσοι ανακοινώθηκαν. Ναι. Συνειδητοποίησαν μετά αυτά που τους λέγαμε από το Μάρτιο, ότι περισσότεροι από αυτούς τους συλλαδέρφους ήδη υπηρετούν. Είτε ως επικουρικοί είτε ως εξειδικευόμενοι. Εξειδικευόμενοι. Βέβαια. Πρέπει το ίδιο να γίνει με τους αναισθησιολόγους, με τους πνευμονολόγους. Με τους πνευμονολόγους κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα έχουμε έλλειψη πνευμονολόγων σε λίγο καιρό, όπως έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων. Και με τους παθολόγους, τουλάχιστον, πρέπει να γίνει αυτό τώρα. Και τρίτον, να γίνει το εξής. Προσέξτε και κλείνω. Επειδή με μεγάλη καθυστέρηση πολλές φορές κάνουν μερικά σωστά από όλα αυτά που τους λέμε πριν πολύ καιρό, αλλά όμως τα κάνουν αποσπασματικά και έτσι γίνονται αναποτελεσματικά γιατί δεν τα κάνουν πλήρως. Το Σεπτέμβριο κάνανε ένα μέτρο κατά τη γνώμη μου θετικό. Καθιέρωσαν ειδικότητα έμισθη στους νοσηλευτές, όπως ισχύει και στους γιατρούς δηλαδή, μετά το πτυχίο. Δεν την κάνανε 2 χρόνια, την κάνανε 1,5, δεν πειράζει. Δεν την κάνανε σε όλους τους κλάδους. Την κάνανε στα ΤΕΠ και στις ΜΕΤ που χρειαζόμαστε κόσμο, δεν πειράζει. Δεν κάνανε όμως ένα απλό πράγμα. Να πούνε ότι όποιος νοσηλευτής, όποια νοσηλεύτρια συμπληρώσει την ειδικότητα του 1,5 χρόνου, μετά θα είναι μόνιμος ή μόνιμη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το αποτέλεσμα. Ούτε 10% των αιτήσεων δεν καλύφθηκαν. Αν είχαν κάνει αυτό που λέγαμε, θα είχε καλυφθεί το 90%. Άρα θα είχαμε εδώ και 2 μήνες κόσμο, νοσηλευτές, πτυχιούχους, τα ΑΕΠΣΙΛΟΝ, επιστήμονες δηλαδή. Θα είχαν συμπληρώσει τους 2 μήνες μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, θα είχαν πάρει τη βασική εκπαίδευση και θα μας είχαν λύσει και το θέμα της τελέχωσης των κλινών μονάδας εντατικής θεραπείας από νοσηλευτικό προσωπικό, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα τώρα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν. Κύριε Παπανικολάου, δεν χρειάζεται ερώτηση, τα είπατε όλα. Είπατε μέσα σε 6-8 λεπτά πόσο είναι όλη την κατάτια, την κατάσταση να πω για να είμαι πιο σεμνός, του ελληνικού συστήματος υγείας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά. Καλό κουράγιο σε όλους σας. Και εγώ πρόσωπα... ευχαριστώ. Κουράγιο πρώτα και κύριε στους αδέρφους. Σε εσάς. Σε εμάς. Περαστικά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός, Γενικό Κρατικό Νίκιας. Πώς τη λέμε, ΟΗΝΓΕ, Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Ενώσεων Ελλάδας. Η μεγαλύτερη ομοσπονδία στην Ελλάδα και άνθρωπος δεν μας έδωσε λόγια του. Δεν παίρνει, δεν έχει πάρει ποτέ ούτε 1 ευρώ για να χειρουργήσει. Ναι. Όπου, το αντίθετο, έχω μάθει ότι χειρουργεί και δωρεάν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ναι. Εντελώς δωρεάν. Εντελώς. Και αυτός όπως και πολλοί άλλοι γιατροί. Ουμανιστής. Λοιπόν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.